χίλια τεύχη και ο σχεδόν ένας αιώνας γόνιμου βίου του περιοδικού Οικονομική Επιθεώρηση συνδέεται άρρηκτα με το όνομα Βοβολίνης, καθώς και με την πιο κρίσιμη περίοδο εθνικών περιπετειών, οικονομικών εξελίξεων και θεσμικών μετασχηματισμών της ελληνικής κοινωνίας. Η παρουσία, το περιεχόμενο και οι παρεμβάσεις της οικονομικής επιθεώρησης δεν αντανακλούν απλώς αυτή την ιστορική εποπία, ούτε απλώς αναλύουν τις καταστάσεις. Συνδιαμορφώνουν το βλέμμα, τον τρόπο θεώρησης και δράσης, δηλαδή σε τελευταία ανάλυση την ιστορική συνείδηση της αστικής τάξης, η οποία ηγείται αυτής της ιστορικής πορείας. Ως εκ τούτου, η οικονομική επιθεώρηση αντιπροσωπεύει ένα συλλογικό διανοούμενο με την έννοια που δίνει στον όρο ο Αντώνιο Γκράμση. Αυτή η ζωτική ιδιότητα συμπυκνώνει και το βαθύτερο, ιδιαίτερο νόημα